ξεκίνησε και η Meet της Μόσχας, η τελευταία έκθεση πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η τουριστική περίοδος. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε και πώς βλέπετε το υλικό περίπτερο, γιατί το υλικό περίπτερο, οι συνεκθέτες είναι σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, γεγονός που δεν συνάδει με τη σημασία που θέλουμε να λέμε ότι έχει η ρωσική αγορά στην Ελλάδα. Σίγουρα, ξεκίνησε η Meet σήμερα. Βλέπουμε γενικά να έχει αρκετό κόσμο γενικά η έκθεση. Από πλευράς ελληνικού περιπτέρου δεν είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές ξενοδόχων και ξενοδοχείων. Δυστυχώς σε κάτι οφείλεται αυτό. Είτε στο ότι δεν βοηθάει την ιδιωτική πρωτοβουλία ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες συμμετοχές ξενοδόχων και ξενοδοχείων στην έκθεση αυτή, που σίγουρα βοηθούν την κατάσταση περισσότερο, και βλέπουμε και είναι πάρα πολλοί δήμοι, περιφέρειες. Να φανταστείτε ότι οι συμμετοχές είναι περίπου 2 λιγότερες από ό,τι ήταν πέρυσι. Είχαμε 38 πέρυσι, φέτος 36 συμμετοχές, το οποίο και πάλι το νούμερο είναι μικρό. Αν δούμε πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσες αλυσίδες υπάρχουν, που έπρεπε όλες να είναι μαζί και παρόντες σε αυτή τη σίγουρα διεθνή έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και μας βοηθάει πάρα πολύ στο εισερχόμενο συνάλλαγμα, διότι μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είναι από τους βασικούς παίκτες του τουρισμού στην Ελλάδα. Είναι το νούμερο 3 στη χώρα μας και πρέπει να έχουμε συμμετοχές σε αυτή την έκθεση. Η εικόνα που έχετε για τις προκρατήσεις και συνολικά πώς πιστεύετε ότι θα πάει η ρωσική αγορά για την Ελλάδα το 19? Και από εδώ πιστεύουμε ότι θα έχει μία μείωση. Όλα τα γραφεία αυτή τη στιγμή μου είπαν ότι έχουν μία μείωση, εκτός το Μουζελίδη, ο οποίος Μουζελίδης είναι περισσότερο στη Χαλκιδική και σε όλη την άλλη Ελλάδα, αλλά λένε ότι έχουν κάποια αύξηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό πάντως αυτή τη στιγμή μιλάει για μείωση. Η μείωση αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 10-15%. Ελπίζουμε η δικλίδα αυτή μέχρι αρχές του Μάη, μέσα του Μάη, να έχει μικράνει και να είναι και αυτό μονοψήφιο το νούμερο. Κλείνοντας για την Κρήτη, πιστεύετε ότι η πορεία της στη ρωσική αγορά πώς θα είναι? Η Κρήτη πιστεύω ότι θα εξελιχθεί καλύτερα από την άλλη Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε τη Χαλκιδική. Αν πάρουμε δηλαδή τα νησιά τα υπόλοιπα, η Κρήτη πιστεύω πως θα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι το ποσοστό που θα κλείσουμε θα είναι περίπου γύρω στο μείον 5 με μείον 7% για φέτος.